Οι κατακτήσεις της ομάδος, ναι, όντως, ήμασταν η ομάδα που έσπασε το κατεστημένο. Ανέβηκε ψηλά στην συνείδηση του κόσμου και φυσικά δίκαια, γιατί όλα τα κέρδισε με την παρουσία στους αγωνιστικούς χώρους. Και φυσικά όλα προήρθαν μέσα από την πολλή δουλειά. Την πολλή δουλειά, τη συνέπεια, από όλες τις πλευρές. Την παρουσία του κόσμου, δηλαδή ήταν ομάδα. Τι κόσμος, ε! Ναι, κόσμος. Φανατικός, απαιτητικός, δύσκολος. Τώρα συζητάμε καμιά φορά με ορισμένους φίλους και λέμε «Α, μας πιέζετε, μας κάνατε». Αν δεν σας πιέζαμε εμείς, δεν θα γινόσασταν καλύτεροι. Όντως υπήρχε, μπορεί ο κόσμος ήταν ενθουσιώδης, αλλά ήταν και πολύ πιεστικός. Είχε απαιτήσεις. Δηλαδή είχαμε δημιουργήσει την εντύπωση ότι έπρεπε μπαίνοντας στον αγωνιστικό χώρο να κερδίσουμε, να έχουμε καλή απόδοση. Και όντως που κάνατε με η το ομάδα παραπάνω. Συμπλήρωσε τον κύκλο της με μεγάλες επιτυχίες. Πρωτοφανής δηλαδή για ομάδα, για επαρχιακή ομάδα. Σας είδαμε εκεί με το νούμερο 2 σε κάποια στιγμή, σε κοντινό πλάνο από την ΕΡΤ της εποχής. Εγώ σε εκείνο το μάτσο ήμουν παρόν. Αυτό που σας έμεινε από εκείνη την περίοδο με τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, κύριε Παραφέστα, ποιο ήταν, πιο μεγάλο μάτσο το ζήσατε έντονα? Θα παραλληλήσω κάποια πράγματα. Η συμμετοχή σε παιχνίδια της Ευρώπης σε κάνει να αισθάνεσαι και να πατάς πιο γερά, να πιστεύεις στον εαυτό σου και να αντιμετωπίζεις τους αντιπάλους ίσον προς ίσον. Αυτό μας έδωσε την εμπειρία να έχουμε το πιστεύω μας και στο τοπικό πρωτάθλημα, αλλά και, δηλαδή και στο πρωτάθλημα Ελλάδος, αλλά και στα παιχνίδια που παίζαμε στην Ευρώπη. Δηλαδή, πιστεύαμε, είχαμε πίστη σαν ομάδα, μπορούσαμε να παίξουμε. Μετά είχαμε μικρύνει και το ποδοσφαιρικό δέος που υπήρχε με τις ομάδες του ΠΟΚ, με τις ομάδες του εξωτερικού. Δηλαδή, συμμετέχοντας σε ευρωπαϊκά παιχνίδια, αποκτάς την εμπειρία και αντιμετωπίζεις τους αντιπάλους με περισσότερη ευκολία. Κάτι το οποίο το είδαμε και στο πανευρωπαϊκό με την εθνική, με τη συμμετοχή όλων των παιχτών. Σωστό. Που δεν είχαν το ποδοσφαιρικό δέος απέναντι στους αντιπάλους. Δηλαδή, δεν τους φοβόταν, γιατί ήταν συμπαίκτες, ήταν αντίπαλοι στα πρωταθλήματα τα οποία είχαν κάνει. Φυσικά η εμπειρία είναι, αποκτιέται, κερδίζεται μέσα στους αγωνιστικούς χώρους. Δεν μπορείς να την αγοράσεις. Επειδή έχουμε μηνύματα από φίλους αρκετά για το συγκινητικό, όπως είπαν, βίντεο, γιατί θυμήθηκαν και στιγμές ο καθένας, είτε εσείς που ήσασταν μέσα σε αυτή την απίστευτη ομάδα, το team, η διοίκηση, υπήρχαν και στιγμές που τις μοιράστηκε, τις εισέπραξε, ο κόσμος, γιατί τότε η ΑΕΛ εκείνη την περίοδο άρχισε να κατακτά και κάτι που δεν το έχει κατακτήσει άλλη επαρχιακή ομάδα, πιστεύω, μέχρι τις μέρες μας. Φιλάθλους εκτός Λάρισας, ενώ εκπροσωπούσε την πόλη της Λάρισας, τα παιχνίδια της εποχής, τα ευρωπαϊκά, πέρα από το γεγονός ότι οι Θεσσαλοί έσπευδαν στο Αλκαζάρ να βρουν θέση για να παρακολουθήσουν τους αγώνες, υπήρχαν φιλάθλοι που δημιουργήθηκαν από την η υπόλοιπη Ελλάδα για την παρέα τη δική σας, κύριε Παραφέστα. Ναι, αυτό είναι γεγονός. Όσο και στη Θεσσαλονίκη και σε όλες τις πόλεις και στην Αθήνα είχαμε φίλους. Του χαίρονταν ο κόσμος. Είχαμε φίλους που ερχόταν στο ξενοδοχείο και γνωρίσαμε πολύ κόσμο και κάναμε πολλές σχέσεις. Ιδιαίτερα στο εξωτερικό. Χωρίς να μας γνωρίζουν. Ακριβώς. Δηλαδή και στα παιχνίδια του εξωτερικού ερχόταν πολύ. Να φανταστείς, ένας φίλος μας είχε έρθει από τον Καναδά να δει το παιχνίδι στη Σερβέτ. Δηλαδή υπήρχε τέτοια αγάπη και τέτοια τρέλα για την ομάδα. Δύο τα πέτυχαν αυτά στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο ένας ήταν ποδοσφαιριστής, ο Χατζηπαναγής, που πήγαινε κόσμος να τον δει μόνο γι' αυτόν, και η ΑΕΛ της εποχής. Δεν υπάρχει άλλος, έτσι, πέρα από συλλογικές δηλαδή προτιμήσεις του καθένα.